Καλησπέριζω τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Λαρισαίων. Είναι μαζί μας στο στούντιο του Άστρα στη Λάρισα. Γεια σας, κύριε Καλογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Μαρέδη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, να είστε καλά. Είχα την αίσθηση ότι με τις μειοψηφίες λίγο πολύ τα είχατε βρει. Τελευταία όμως βλέπω ότι τα τσουγκρίζετε όλο και πιο συχνά. Μία το θέμα του ΦΟΣΔΑ, μία το θέμα με τα απορριμματοφόρα και την καθαριότητα και το δάνειο. Βλέπω και ένα κοινό μέτωπο των αντιπολιτεύσεων. Μειοψηφίες τέλος πάντων είναι για εσάς. Κοιτάξτε, εντάξει, καταρχήν το σημαντικό είναι να μπορέσουν να γίνει τη δουλειά και να βγαίνει ο προγραμματισμός του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Από εκεί και πέρα η διάθεση της κριτικής φυσικά από τις αντιπολιτεύσεις, αυτό είναι το δικαίωμά της, αυτή είναι η στάση της. Τώρα το αν περιστασιακά συγκροτεί ένα μέτωπο, αυτό οφείλει να εξεταστεί από όλες τις πλευρές, ακόμα και από τη δικιά μου, ως προς το αν τελικά οι αντιπολιτεύσεις έχουν σε κάτι ή δεν έχουν σε κάτι δίκιο. Αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με απασχολεί και φροντίζω, παρά το ότι μπορεί να δει κανένας μια μετωπική σύγκρουση, πίσω από αυτή να εξετάζω όλα τα γεγονότα, όλα τα δεδομένα, προκειμένου οι αποφάσεις μου και η προοπτική πια να συνάδει, αν θέλετε, και με αυτό το κλίμα το γενικότερο που υπάρχει, και να μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε τάξει στην πόλη. Ένα μεγάλο έργο που πραγματικά γίνεται στη Λάρισα και το έχει ανάγκη η πόλη, όπως και στην περίπτωση του δανείου και των απορριμματοφόρων. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Μάλιστα, την τελευταία περίοδο και μετά από επανειλημμένες συζητήσεις και συνθέσεις που έγιναν ως προς την τελική μου πρόταση, έφτασα στο σημείο να πω και να αποσπάσω από πιστωτικό ίδρυμα την άποψη ότι αν μέσα στο 21 Δήμαρχε μπορεί να υπάρξει μια νέα χρηματοδότηση για τα απορριμματοφόρα σου, χωρίς καμιά ρήτρα και χωρίς καμιά ποινή, μπορείς να μην χρησιμοποιήσεις το δάνειο. Και αυτό ήταν τραπεζικού ιδρύματος έγγραφο που έδινε τη δυνατότητα να υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες μπορούσαν να συγκεράσουν τις απόψεις και ωστόσο να απαντήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης αν εξελίσσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σας βλέπω διαλλακτικό τώρα λοιπόν σε αυτό το ζήτημα, έτσι, της καθαριότητας, της δανειοδότησης για την καθαριότητα. Τώρα δεν ξέρω αν με βλέπετε πρώτη φορά διαλλακτικό. Όχι, δεν είστε πρώτη φορά, αλλά για αυτό το θέμα τώρα σας βλέπω πιο διαλλακτικό, πιο ανοιχτό, κοιτάξτε, πιο συζητήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να σας πω καθαρά το εξής. Η καθαριότητα έχει άμεση ανάγκη από αντικατάσταση 22 οχημάτων τα οποία κάνουν την αποκομιδή. Έχει άμεση ανάγκη από αντικατάσταση της γνωστής σκούπας που χρησιμοποιούμε ή των καδοπλυντηρίων. Αυτά τα ζητήματα, κάποια από αυτά έχω θέσει ευθέως το ερώτημα και εδώ το ζήτημα, και ας μη μου απαντήσει κανένας με διαφορετικό τρόπο από τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς. Κάποια από αυτά τα οχήματα κινούνται με υπογραφή δημάρχου. Με εντέλεσθε δημάρχου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι. Άρα η δυνατότητα αντικατάστασης δεν είναι σε κάποια χρόνια. Είναι άμεση. Υπήρξαν χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μείωσαν και το ποσό των δανείων. Υπήρξαν και νέες, και πραγματικά είμαστε ανοιχτοί και καλοδεχούμενοι όποια καινούργια έρθει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα να αντικατασταθούν 22 απορριμματοφόρα, 4 σκούπες και άλλα 5-6 καδοπλυντήρια. Αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν μέσα από χρηματοδοτήσεις και αυτό είναι σαφές προς όλους. Άρα λοιπόν εμείς ήμασταν ανοιχτοί και είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε, ανεξάρτητα από την αντιπαράθεση που ίσως έπαψε να έχει την έντασή της αυτή τη στιγμή, είμαστε ανοιχτοί στις νέες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που δημιουργούμε, είτε με δάνειο που δεν ψηφίστηκε, αλλά με leasing που έχω τη δυνατότητα να πάρω, να πάει όσο γίνεται πιο χαμηλά. Αλλά η ανάγκη όμως μέσα στο 21 και μέχρι το φθινόπωρο του 21 να υπάρξει μια συνολική αλλαγή στο το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Νομίζω ομονούν όλοι σε αυτό. Απλώς διαφοροποιήθηκαν συνολικά όλες οι αντιπολιτεύσεις στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να γίνει. Ναι, ο τρόπος όμως, κύριε Μαρέδη, ο οποίος έλεγε ότι αφήστε, θα έρθουν και μετά από 2 και 3 χρόνια χρηματοδοτικά προγράμματα, δεν συνάδει, αν θέλετε, με τη δική μας πρόταση και άποψη ότι πρέπει γρήγορα μέσα στο 21 να γίνει αυτή η αλλαγή. Προσέξτε όμως, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στο οποίο γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη σπέκουλα. Ποια είναι η σπέκουλα? Την άκουσα και από την επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έλεγε βρώμικη η πόλη.
και ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Ναι, το είπε η κυρία. Το να σπεκουλάρει κανένας πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι εντελώς λάθος. Προσβάλλει αυτό που γίνεται σήμερα στην πόλη γενικά και δεν προσβάλλει τη Δημοτική Αρχή απλά ή το Δήμαρχο Καλογιάννη. Η πόλη δεν είναι στο επίπεδο αυτό που περιγράφει η κυρία Καραλού, είναι βρώμικη η πόλη. Η πόλη κάνει τη δουλειά της σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Πρέπει να πάμε πιο ψηλά. Σαφέστατα πρέπει να πάμε πιο ψηλά. Μπορούμε να έχουμε καλύτερη ανακύκλωση, καλύτερη καθαριότητα, περισσότερο πλήσιμο των κάδων. Όλα αυτά είναι μπροστά μας να γίνουν. Σήμερα πριν έρθω εδώ με πήρε τηλέφωνο ο αντιδήμαρχός μου της καθαριότητας να μου πει πού θέλεις να πάω τα καινούργια κατοπλυντήρια που πήραμε για να μπορέσει, ας πούμε, να έρθει και ο δήμαρχος και να πάμε επικοινωνιακά να δείξουμε τι έχουμε κάνει. Του λέω πουθενά στη δουλειά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Ναι. Εμείς διαθέσαμε αυτά τα χρόνια που πέρασαν 5 εκατομμύρια ευρώ για την ανανέωση του στόλου. Αυτή τη στιγμή αυτά τα καινούργια κατοπλυντήρια κοστίζουν 450.000 που είναι από ίδιους πόρους. Και θα ξαναβάλουμε πάλι και άλλους ίδιους πόρους την επόμενη χρονιά. 500.000 είναι στο σχέδιο του προϋπολογισμού μας εγγεγραμμένες. Άρα βάζουμε χρήματα. Δεν φτάνουν αυτά όμως και οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες έχω υπόψη μου ότι έρχονται για να ολοκληρώσουν αυτό το σύνολο της αλλαγής που απαιτείται για να πάμε ακόμα πιο ψηλά την καθαριότητα στην πόλη. Αυτό είναι υποχρέωση δική μου, κύριε Μαρέδη, και παίρνοντας υπόψη και τις παρατάξεις αντιπολίτευσης και αυτά που προτείνουν, θα προχωρήσω. Θα προχωρήσω με ένα μικρότερο leasing, το οποίο θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις από το καλοκαίρι του 2021. Το leasing, να πούμε σε όσους δεν ξέρουν, μια μορφή ενοικίασης. Ναι. Για να πάμε σε μια διαδικασία καλύτερης διαχείρισης της υπηρεσίας καθαριότητας και της καθαριότητας γενικά στην πόλη. Αυτό είναι το μέλημά μου, αυτό θα πραγματοποιήσω. Σεβαστές οι απόψεις, αρκετές από αυτές ό,τι αφορά τα μετρητά που ζητήθηκαν, τα παίρνω υπόψη μου. Εξήγησα τη μελέτη του προϋπολογισμού. Η δυνατότητά μας να βάλουμε άλλα 500 χιλιάρικα στην υπόθεση αυτή εξαντλήθηκε. Άρα λοιπόν η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη και ανεξάρτητα το τι λέει μία ή όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης και ανεξάρτητα του ποιος αισθάνεται δικαιωμένος ή όχι, εγώ είχα βάλει από την πρώτη στιγμή ένα στόχο. Το φθινόπωρο του 2021 η καθαριότητα της πόλης, γιατί είναι απέτηση των πολιτών και δέσμευση προεκλογική δική μου, ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας θα πάνε πολύ ψηλότερα από εκεί που τα βρήκα και τα έφτασα. Λοιπόν, αυτό θα γίνει. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές προς όλους. Μάλιστα. Τώρα, για να επεκτείνω το ερώτημά μου, βλέπω και διαβάζω μια ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, η Καραλαριώτου, λέει ήθελε να εργαλειοποιήσει τον ΦΟΣΔΑ σε βάρος του Καλογιάννη. Ακούστε, και εδώ έχουμε μια μετοπική σύγκρουση. Εδώ έχουμε μια μετοπική σύγκρουση, ναι, που δεν έπρεπε να υπάρχει. Το λέω, εδώ δεν πρόκειται για παρατάξεις αντιπολίτευσης. Εδώ πρόκειται για έναν φορέα, στον οποίο εκφράζονται. Φορέας διαχείρισης των στερών αποβλήτων, να πούμε. Ναι, είναι ένας φορέας, ο ΦΟΣΔΑ λοιπόν, ο φορέας διαχείρισης των στερών αποβλήτων, στον οποίο συμμετέχουν 7 δήμοι. Ναι. Της Περιφερειακής Ενότητας. Ναι. Οι Δήμοι σε αυτόν τον φορέα, όπως και σε άλλους που εγώ συμμετέχω, όπως είναι η Ένωση των ΔΕΙΑ, που είναι πανελλαδικό όργανο εκείνο, δεν έχουν το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Είναι κοινά συμφέροντα των Δήμων που ορίζουν ότι πρέπει ο φορέας διαχείρισης να πάει καλύτερα από εκεί που είναι σήμερα και να διαχειριστεί τα απορρίμματά μας με καλό τρόπο. Έχουμε μπροστά μας τεράστια έργα. Το νέο χώρο υγειονομικής σταφής υπολείμματος. Έχουμε τη μονάδα επεξεργασίας. Αυτά δεν ενδιαφέρουν μόνο το Δήμο της Λάρισας που είναι ο κύριος φορέας. Ενδιαφέρουν όλους τους Δήμους της περιοχής. Άρα λοιπόν, όπως και το προηγούμενο διάστημα, μπορούσε να είναι η λύση συνενετική και προς αυτήν την κατεύθυνση, επειδή έχω, κύριε Μαρέδη, πολλά καρπούζια στην μασχάλη μου, θα το πω απλά. Έχω πει σε δημάρχους, τους οποίους κάλεσα και μίλησα πριν τις εκλογές, ότι μπορείς, συνάδελφε τάδε, να είσαι επικεφαλής, εγώ θα βάλω έναν δικό μου άνθρωπο αντιπροέδρο και να προχωρήσουμε. Αυτές οι συζητήσεις ανάμεσα στους δημάρχους δεν ευωδόθηκαν. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο, επεστράφησαν σε μένα, ναι, ως πρόταση να είναι πρόεδρος η κυρία Καραλαριώτου και αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Λαρισαίων. Ξεχάστε το Απόστολος Καλογιάννης. Ο δήμαρχος Λαρισαίων. Είναι θεσμικό, λέτε. Είναι το ζήτημα. Θεσμικό ζήτημα. Ναι. Εγώ είμαι ταγμένος πέρα από το πρόσωπο Καλογιάννης να υπερασπίσω το κύρος του Δήμου Λαρισαίων και τη θέση του δημάρχου Λαρισαίων. Σε αυτή τη λογική λοιπόν δεν υπήρχε πεδίο συνεννόησης, συγχωρέστε με. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έγινε εν τέλει ήταν μια τεχνητή αποχή η οποία υπήρξε από την πλευρά της αντιπολίτευσης και της κυρίας Καραλαριώτου,
προσωπικά, η οποία δέσμευσε προς αυτήν την κατεύθυνση και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της, γιατί εδώ δεν μιλάμε για παράταξη, μιλάμε για ομάδα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν εκλογές στον φορέα διαχείρισης και άρα θα έχει τη δυνατότητα. Άρα βλέπετε τακτικισμό. Είναι τακτικισμός. Κατά με ήταν εντελώς καθαρό ότι ήταν τακτικισμός. Ευτυχώς που υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αυτό το αντιλήφθησαν. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Ελασσόνας, ο οποίος παραβρέθηκε και πήρε τη θέση του Αντιπροέδρου. Σας λέω με βεβαιότητα ότι εάν η παράταξη, ή να μην μιλήσω παραταξιακά, η ομάδα της κυρίας Καρλαριώτου ήταν στις εκλογές, η ψήφος υπέρ του Καλογιάννη θα ήταν, η ψήφη υπέρ του Καλογιάννη θα ήταν περισσότερη. Σας το λέω ευθέως. Γιατί πάρα πολλοί αντιλαμβάνονταν ότι δεν μπορεί σε αυτόν τον φορέα να πάμε με τη λογική της αντιπαράθεσης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και μέλη της παράταξης, της ομάδας όπως λέτε εσείς, της κυρίας Καραλαριώτου, αντιλήφθηκαν ότι δεν είχε νόημα μου... ο τακτικισμός όπως τον ονομάσατε αυτό. Είναι εκτίμησή μου ότι αυτό θα συνέβαινε. Εν πάση περιπτώσει, καλά, οι εκλογές ολοκληρώθηκαν. Ναι. Η υπόθεση της λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ δεν μπορεί παρά να είναι μια συνενετική υπόθεση και όχι μια τοπική αντιπαράθεση με την κυρία Καραλαριώτου. Δεν μπορούσε αντικειμενικά μπροστά σε 7 δημάρχους να είναι πρόεδρος ή επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Λαρισαίων. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, και βεβαίως εγώ θα ήμουν ανοιχτός σε μια πιθανότητα να αναλάβει κάποιος άλλος, όπως είπα, την Προεδρία και να υπήρχε ένας άλλος αντιπρόεδρος που θα λειτουργούσε το ΦΟΔΣΑ. Είπα εν τέλει το εξής. Η συνενετική διαδικασία στο ΦΟΔΣΑ είναι απαραίτητη εκ των πραγμάτων. Υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ άφησα πρόεδρο αυτόν που βρήκα από τον κύριο Τζανακούλη ακόμη. Ναι. Ο κ. Γκουντάρας ήταν πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ από την εποχή κυρίου Τζανακούλη. Σωστά. Και συνέχισε με μένα. Και βεβαίως θα μπορούσαν να βρεθούν αντίστοιχες λύσεις με τέτοιον τρόπο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι οι δήμαρχοι, γιατί στους δημάρχους απευθύνομαι, να είναι εκεί. Σε αυτή τη συνενετική λειτουργία που έκανα και δημόσια πρόσκληση, μπορεί να είναι και στο επίπεδο της Εκτελεστικής Επιτροπής, ακόμα και αν χρειαστεί να παραιτηθούν εκλεγμένα μέλη. Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε με έναν κοινό βηματισμό, ώστε μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια να έχουμε διαμορφώσει εντελώς άλλο τοπίο, δημιουργώντας τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και κάνοντας όλες εκείνες τις ενέργειες, προκειμένου να μην γίνει κανένας Δήμος και κανένα κομμάτι του Δήμου στην Λάρισα να γίνει Κέρκυρα. Αυτό είναι το μέγιστο που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Και σε συνεργασία και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη, που έχει στα χέρια του τη χρηματοδότηση της ΜΕΑ και τη δημοπράτησή της, να πάμε με καλό τρόπο στο αύριο και αυτού του τομέα. Μάλιστα. Τώρα, σας είδα προχθές, κάνατε μια αυτοψία στο ΟΥΙΛ, στο προσκήνιο πολιτισμού, στην Λάμπρου Κατσόνη, εκεί με Κοραή, στα έργα που γίνονται στην πόλη. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα. Συνεχίζετε και το πρόγραμμα που μας είχατε πει και προεκλογικά. Ότι ακριβώς. Και μετά τις εκλογές θα συνεχιστούν και στη συνοικία σιγά σιγά θα απλωθεί αυτό το πλέγμα των έργων, των αστικών έργων. Πώς συνεχίζετε, και αν ήσασταν και ικανοποιημένος, αν είστε ικανοποιημένος από την εικόνα. Καταρχήν θα σας πω, δεν θα σας μιλήσω τόσο για τα έργα που εξελίσσονται, τα οποία είναι εξαιρετικά έργα, αλλάζουν την ομορφιά της πόλης, αν θέλετε, γίνονται ελκτικά. Να περπατήσει το δημόσιο χώρο ο συμπολίτης μας. Αυτά τα έργα τα οποία επισκέφθηκα προχθές πραγματικά με έχουν εντυπωσιάσει και εμένα, γιατί άλλο είναι να το βλέπεις στα χαρτιά και άλλο να το βλέπεις να υλοποιείται στην πράξη. Η Λάμπρου Κατσόνη γίνεται ένας εξαιρετικός δρόμος και η Κοραή το ίδιο. Ταυτόχρονα το πρώτο κομμάτι της Ιουστινιανού που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο. Αυτά είναι έργα περίπου 30-35 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολό τους, τα οποία εξελίσσονται, και θα έλεγα, κύριε Μαρέδη, ότι αυτά και μόνο να γίνουν είναι αρκετά και πολλαπλάσια της προηγούμενης περίοδου. Ναι. Όμως δεν έχουμε σταματήσει εκεί. Και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, και είχα ένα πολύ καλό μήνυμα σήμερα, είναι το τι έρχεται. Σήμερα είχα μια επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών για έργα 20 εκατομμυρίων ευρώ που έχει υποβάλει πρώτος φορέας που υπέβαλε η ΔΕΙΑΛ, ναι, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Και έχουν θετική αξιολόγηση, οδεύουν προς την πλευρά του Υπουργείου για υπογραφή και της Επιτροπής Τελικής Έγκρισης. Τι αφορούν αυτά τα έργα? Αφορούν τις συνοικίες που είπατε πριν. Α, μάλιστα.
αφορούν την αντικατάσταση δικτύων σε όλες τις συνοικίες της πόλης και βεβαίως την πλήρη ασφαλτόστρωση των δρόμων των συνοικίων της πόλης. Άρα ίδρυψη, αποχέτευση, ασφαλτόστρωση. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Είναι μεγάλα ζητήματα και συμπληρώνονται από πρόταση που κατατέθηκε μόλις σήμερα με το νέο βιολογικό της Ραχούλας, ενός μικρού χωριού, 500 τόσων κατοίκων. Ολοκληρώνουμε και το πρόγραμμα των βιολογικών καθαρισμών σε όλο το Δήμο με τα αντίστοιχα δίκτυα αποχέτευσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο από τη μεριά της ΔΕΙΑΛ, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει ίδια με ίδιους πόρους σε ό,τι αφορά φωτοβολταϊκά, σε ό,τι αφορά τομείς ενέργειας, σε ό,τι αφορά ασφαλτοστρώσεις επιπλέον των χρηματοδοτήσεων που υπάρχουν στα έργα αυτά των βιολογικών καθαρισμών, για να μπορέσουμε να έχουμε στις συνοικίες και τα χωριά ένα αποτέλεσμα στη λήξη αυτής της θητείας που δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Ξεκίνησε από τις συνοικίες, γιατί ναι, μας γίνεται κριτική ότι δεν κάνουμε δουλειά στις συνοικίες. Ναι, δεν βέβαια είναι έτσι. Προσχύει. Και αυτό θα φανεί και θα φανεί απόλυτα μέσα σε αυτή τη θητεία. Όμως παραμένει όντως στην κεντρική μου ιδέα η αλλαγή του κέντρου της πόλης με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τις μεγάλες υποδομές, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό που όλοι ζούμε, είτε είμαστε στο κέντρο είτε ζούμε στις συνοικίες, όπως και εγώ ζω σε συνοικία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δεν θα σας μιλήσω για αυτά που γίνονται. Θα σας πω για εμβληματικά έργα τα οποία εργαζόμαστε και ολοκληρώνουμε για να εντάξουμε στις προτάσεις μας στο Τρίτσι, στο πρόγραμμα χρηματοδότηση το καινούριο. Η ανάπλαση της Ιερώνου Πολυτεχνείου είναι ένα τεράστιο έργο με τη διάνοιξη του κομματιού που χρειάζεται ανάμεσα στην Καρδίτσης και στην Φαρσάλων. Οι κυκλικοί κόμβοι, οι οποίοι στη Σαρίνδη προβλέπονται, στην Φαρσάλων με Ιερώνου Πολυτεχνείου προβλέπονται, στη Βόλου με Ιερώνου Πολυτεχνείου προβλέπονται, για να μπορέσει αυτός ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας που είναι το όριο του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης να πάρει άλλα εντελώς χαρακτηριστικά. Τον φαντάζομαι όχι απλά με μια καλή κυκλοφορία, αλλά με νησίδες με ανθόφυτα, με καινούριο πράσινο, με καινούριο φωτισμό, με άλλα εντελώς χαρακτηριστικά. Αυτός ο δακτύλιος λοιπόν θα ολοκληρωθεί με τη διάνοιξη της οδού Καλλιθέας και τη δημιουργία της οδού Τσόγκα και συνοδό έργο στην ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης, γιατί είναι αλήθεια και οφείλουμε να τα λέμε. Τον εξωτερικό δακτύλιο της πόλης τον δουλεύει εξαιρετικά καλά η περιφέρεια και τον ολοκληρώνει. Ναι. Γνωρίζω ότι γίνεται και η μελέτη της Τρικάλων αυτή τη στιγμή και πραγματικά εκεί θα έχουμε έναν εξωτερικό δακτύλιο. Άρα εξαιρετικό. Θα ολοκληρωθεί και αυτός, μάλιστα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο της περιφέρειας και του περιφερειάρχη του κυρίου Αγοραστού αυτό. Εμείς λοιπόν θα ολοκληρώσουμε τον εσωτερικό δακτύλιο και στις παρυφές του εσωτερικού δακτυλίου που είναι Γεωργιάδου Καλλιθέας Τσόγκα θα κολλήσει το μεγάλο έργο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη της μελέτης της παρέμβασης στον Ποινιό ποτάμο. Ο Ποινιός λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, είναι και αυτό μέσα σε ένα μήνα περίπου έτοιμο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτσις. Δύο έργα τα οποία θα φτάσουν σε ένα ύψος 10 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά και τα οποία επίσης θα αλλάξουν, θα συμπληρώσουν το ΣΒΑΚ και θα αλλάξουν το κέντρο της πόλης. Άρα θα αλλάξει η φυσιογνωμία το κέντρο της Λάρισας τα επόμενα χρόνια. Έτσι, έτσι αυτό είναι ακριβώς. Και το στοίχημα, φαντάζομαι. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, και είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό. Τώρα, πώς θα πάτε με τον κορονοϊό στη Λάρισα? Α, μου με βάζετε δύσκολα. Δεν είστε πολύ ικανοποιημένος. Όχι, δεν είμαι. Είστε και όχι, αυστηρός και, και καλά το κάνετε. Όχι, οφείλω να το πω ευθέως. Ναι. Είναι λίγες οι παρεμβάσεις μου. Ναι. Αλλά είναι συνειδητά λίγες για να μπορούν να ακούγονται και περισσότερο. Προχθές έβαλα τις φωνές ακριβώς όπως τις έβαλα το πρώτο διάστημα όταν πριν το lockdown της πόλης και την καραντίνα της Νέας Σμύρνης. Ναι. Και τότε έχοντας κάποια στοιχεία, κοιτάξτε κύριε Μαρέδη και αγαπητοί μου συμπολίτες, μια και μας ακούνε, ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο μήνας που έρχεται θα είναι δύσκολος μήνας με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα κρούσματα τα οποία πολλαπλασιάστηκαν και στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα. Δεν είμαστε στο επίπεδο της Κοζάνης, αλλά αν δεν προσέξουμε μπορούμε να πάμε στο επίπεδο της Κοζάνης. Και η προσοχή δεν είναι αύριο μεθαύριο, είναι σήμερα και χθες. Και το λέω αυτό γιατί αντελήφθηκα το τελευταίο διάστημα και με τον καλό καιρό στους πεζοδρόμους της πόλης να γίνεται της κακομοίρας. Πάρα πολλά τραπεζοκαθίσματα
Όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε να όχι είναι. Όχι αποστάσεις, δεν τηρούνται. Όχι αποστάσεις. Να είμαστε ειλικρινεί. Δώσαμε χώρο για να υπάρχουν αποστάσεις που δεν υπήρχαν. Ναι. Κάποιοι λοιπόν καταστηματάρχες στην πόλη πήραν το χώρο, ας αντιληφθούν ότι δεν είναι η υπόθεση μιας αρπαχτής και θέλω να μιλήσω εντελώς λαϊκά. Δεν είναι υπόθεση μιας αρπαχτής. Σήμερα ναι, μπορεί να κερδίζω περισσότερα. Αύριο ένα lockdown θα τεινάξει στον αέρα την οικονομία της πόλης. Άρα λοιπόν ζητώ από τους καταστηματάρχες και ιδιαίτερα από τους ιδιοκτήτες της εστίασης και τον καφέ να είναι προσεκτικοί σε αυτό το επίπεδο. Το δεύτερο που ζητώ είναι και ιδιαίτερα από τους νέους. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Εγώ πιστέψτε με, αυτές τις ημέρες παρά το κέντρο, το ότι το κέντρο της πόλης είναι τόσο ζωντανό και τόσο ελκτικό, δεν βγήκα. Δεν βγήκα για να πάω στο κέντρο της πόλης, γιατί ήξερα ότι θα με στεναχωρούσε αυτό που θα δω. Έστειλα τη δημοτική μου αστυνομία βέβαια, για να κάνει τις συστάσεις, οι οποίες τις επόμενες μέρες θα ενταθούν ακόμα πιο πολύ. Μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν είναι κανένας άτρωτος και ιδιαίτερα οι νέοι μας, ναι, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κάτι που δεν θα με πιάσει ή θα το περάσουν. Έχει αλλάξει το στατιστικό στοιχείο, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει εντελώς. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κάνω έκκληση προς κάθε κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο ένα lockdown αύριο μεθαύριο και κανένας δήμος και κανένας δήμαρχος και καμιά χρηματοδοτική πηγή δεν θα μπορέσει να απαλύνει τα φαινόμενα της οικονομίας τα οποία θα προσβληθούν από ένα lockdown. Άρα λοιπόν σήμερα είναι και χθες όπως είπα. Η προσοχή μας, η ιδιαίτερη προσοχή μας για να μπορέσουμε να συμπορευτούμε χωρίς να έχουμε να χάσουμε συνανθρώπους μας, χωρίς να πιέζεται το σύστημα υγείας το οποίο ήδη πιέζεται και χωρίς να πάθουν ζημιά, χωρίς να πάθει ζημιά η οικονομία της πόλης. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, έκκληση προς όλους να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε αυτή την κατάσταση για να υπάρχει το αύριο της πόλης μας. Να μας βρει όλους μαζί και μια οικονομία η οποία πάλι θα εκκινεί από ένα καλύτερο επίπεδο που σήμερα έτσι ή αλλιώς δεν είναι καλό. Λοιπόν, κρατάμε αυτά που είπατε, πολύ σημαντικά. Να σας ευχηθώ και για τη μικρή Δανάη. Σας ευχαριστώ πολύ. Το τέταρτο εγγόνι. Τι τέταρτο εγγόνι, νομίζω ότι έχουμε κλείσει. Νομίζω. ότι έχουμε δεν ξέρετε, αφήστε το ανοιχτό. Δυο από το γιο, δυο από την κόρη. Λοιπόν, πραγματικά προσπαθώ να σας πω και κάτι ανθρώπινο εντελώς. Βέβαια. Ανθρώπινο εντελώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί να τα λέμε και ανοιχτά. Ξέρετε, για μένα προσωπικά ο κορονοϊός έχει τα καλά του. Ναι. Ποια είναι τα καλά του. Πέρα από τα προβλήματα όλα. Με τις μάσκες και όλα αυτά. Δεν έχει εκδηλώσεις και με έχει απελευθερώσει από άποψη χρόνου. Σωστά. Να βλέπω λίγο και τα και λίγο την οικογένεια και τα εγγόνια. Τα εγγόνια μου και τα... Είναι η πρώτη περίοδος. Είναι υποχρεώσεις του παππού αυτές που είναι σεβαστές απολύτως. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς στο επανειδή.